φυσική συνέπεια του αυταρχισμού, της μάλλον της αντιλαϊκής πολιτικής, την οποία ακολουθείτε, είναι ο αυταρχισμός, είναι τα μάτα απ' έξω. Αυτή είναι η φυσική συνέπεια, το οποία τώρα ε, είναι αστεία αυτά που λέει ο Πρόεδρος, δεν τα καλέσαμε εμείς, είδανε φως και μπήκανε. Εντάξει, μην κοροϊδεύετε, αλλά αυτό κάνετε. Εκεί έχετε καταντήσει, αυτή είναι η κατάντια σας, για να περάσετε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική σε όλα τα επίπεδα και στα σκουπίδια, με τα, ματ, με τα ρόπαλα θα πάτε να την προωθήσετε. Αυτή είναι, λέω, η, η, η δουλειά που μπορείτε να κάνετε πλέον. Όμως αυτό δεν θα σας γλιτώσει. Όποιος έχει λίγο μυαλό και όποιος θυμάται λίγο, ξέρει ότι όσοι ακολούθησαν αυτή την πορεία, δεν άργησε η στιγμή που πήγανε στα σκουπίδια οι ίδιοι. Εκεί θα καταλήξετε και εσείς. Τώρα, ξεκινήσατε αυτές τις μέρες και προσπαθείτε να μεταφέρετε σκουπίδια στο ο, γραμματικό. Παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής, οι οποίες είναι διατυπωμένες χρόνια τώρα, μήνες τώρα, καιρό, επανειλημμένα εδώ. Και εμείς έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα σε αυτό το ζήτημα και έχουμε πει γιατί δεν πρέπει να πάνε στην περιοχή. Η, η ακαταλληλότητα της περιοχής για να υποδεχθεί κάθε είδους σκουπίδια είναι αποδεδειγμένη. Και εμείς, πέρα από τους ίδιους τους κατοίκους, το έχουμε θέσει εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο επανειλημμένα, το θυμόσαστε, το ξέρετε, το έχουμε αποδείξει. Αλλά εσείς το χαβάσας. Δηλαδή ότι μολύνεται ο υδροφόρος ορίζοντας, ότι η θάλασσα στην περιοχή καταστρέφεται, ότι η περιοχή καταστρέφεται, αυτό είναι κάτι το οποίο το έχετε διαπιστώσει ξέρετε, αλλά επιμένετε σε ένα σχεδιασμό ο οποίο υπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα κόντρα στα συμφέροντα του λαού. Αυτό κάνετε. Και μην γελάτε, ειρωνικά, κυρία Δούρου. Αυτό κάνετε. Γιατί αυτά λέγατε εσεί εκεί. Μα θυμόμαστε και τι κάνατε. Και υπάρχουν ακόμα και τα βίντεο. Τώρα δεν λέτε αυτά. Βεβαίω γιατί άλλαξε η πορεία. Θα μου πει την ίδια πορεία είχατε και τότε, δεν ήταν διαφορετική. Άλλο κοροϊδεύατε τον κόσμο και αυτό συνεχίζετε να κάνετε. Στην ανακοίνωση που βγάλατε το γραφείο τύπου τη Περιφέρεια, για μια ακόμη φορά φλωμώνετε σε ψέμα του κατοίκου. Και εμά βεβαίω. Δεν είμαι εξάλλου πρώτη φορά που κάνετε κάτι τέτοιο και προεκλογικά λέω αυτά. Λέγατε αυτά, κάνατε και στο γραμματικό για να πάρετε του ψήφου. Αλλά και στη φυλή τα ίδια λέγατε ότι πρέπει να κλείσει, ότι θα κλείσει η χωματερή, την οποία την έχετε ανοιχτή, την επεκτείνετε, που έπρεπε να έχει κλείσει καιρό τώρα, που είναι υπερκορεσμένη. Και συνεχίζετε αυτό το έγκλημα και εκεί ψέματα τους λέγατε και ψέματα τους λέτε και τώρα. Λοιπόν, η ακαταλληλότητα του χώρου και του συγκεκριμένου λέμε έχει αποδειχθεί. Τώρα μιλάτε, υποτίθετε για πιλωτική λέει, λειτουργία. Αυτό λέτε. Όταν κάνετε κάτι άλλο, υλοποιείτε τη συμβατική υποχρέωση που έχετε για δοκιμαστική λειτουργία για να παραλάβετε το έργο. Προσωρινά, μέχρι την οριστική παραλαβή, να πληρωθεί και ο εργολάβος και τα λοιπά. Δηλαδή, όπως ήταν σχεδιασμένο, να προχωρήσει, να υλοποιηθεί και όλα τα άλλα τα οποία λέτε είναι για να κοροϊδεύετε τον κόσμο. Μιλάτε για προϊόντα, λέει, ανακύκλωσης, που τέτοια δεν υπάρχουν. Εξάλλου, αν υπήρχαν, τα προϊόντα της ανακύκλωσης είναι για να αξιοποιούνται, όχι για να θάβουνται. Εκτό κι αν αυτό που γράφει τι ανακοινώσει σα έχει μαύρα μεσάνυχτα. Δεν νομίζω να συμβαίνει αυτό. Αλλά μέσα στα πολλά ψέματα που λέτε και τη ασυναρτησία θα το πείτε και αυτό. Και αυτό. Κατά συνέπεια, α ηρεμήσουμε λίγο να ακούσουμε όντω. Κατά συνέπεια, λοιπόν, αυτό που πηγαίνει στο γραμματικό δεν είναι υπολείμματα ανακύκλωση και όχι προϊόντα ανακύκλωση. Έτσι. Διαλογή, μάλλον. Μιλάτε για την εγκύτητα, λέει, τη περιοχή. Εσεί έχετε αυτό το θράσο να μιλάτε για εγκύτητα και για αποκέντρωση. Όταν για πέντε χρόνια κρατάτε ανοιχτή τη χωματερή τη φυλή και πηγαίνετε όλα τα σκουπίδια τη Αττική εκεί. Έχετε αυτό το θράσο. Δεν τρέπεστε λίγο. Δεν πάτε να βρείτε μια τρύπα να μπείτε μέσα. Είστε θρασίτατοι με αυτά που κάνετε. Για ποια εγκύτητα μιλάτε. Και αυτά τα 23.000 τόνου υπολείμματα. Πού τα έχει η περιοχή, πού τα βρήκε. Από πού τα βρήκατε, από το Μαραθώνα, από τη Ραφίνα, από το Κοροπή, από πού. Πού τα βρήκατε αυτά. <κλη> πάλι ψέματα λέτε, πάλι κοροϊδεύετε τον κόσμο. Αυτό κάνετε συνεχώς. Αυτό κάνετε και στη Φιλή, αυτό κάνετε και στο Γραμματικό, αυτό κάνετε και στην Κερατέα, αυτό κάνετε και στο Κοροπή, σε όλες τις περιοχές με τον ίδιο τρόπο. Με το ψέμα για να υπηρετήσετε τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό προσπαθείτε να κάνετε. Εκεί λοιπόν που έπρεπε να έχει κλείσει παράδειγμα η φιλή χρόνια τώρα γιατί είναι υπερκορεσμένη γνωστό της πάση και πάτε όλα τα σκουπίδια, εσείς την επεκτείνετε. Αλλά ποιος είναι ο φόβος σας, σας το είχαμε πει και πριν από κανένα χρόνο εδώ πάλι στο ίδιο βήμα. Ποιος είναι ο φόβος σας, επειδή τα περιθώρια της φυλής φτάνουν μέχρι περίπου το Μάη. Έχετε μια αγωνία να προλάβετε τις εκλογές. Αυτή την αγωνία έχετε. Να περάσετε αυτό τον κάβο. Αν θα προλάβετε. Φοβάστε και δικαίως φοβάστε ότι δεν θα προλάβετε. Θα ξεχυλίσει το σκουπίδι στη φυλή και πρέπει να προλάβετε να βρείτε κάποιο χώρο πριν τις εκλογές να δείτε που θα τα πάτε. Μήπως και σωθείτε. Αυτό είναι που προσπαθείτε να κάνετε αυτή τη στιγμή και πάτε να ανοίξετε το γραμματικό για να πάτε εκεί τα σκουπίδια τα οποία δεν μπορείτε να πηγαίνετε στη φυλή γιατί δεν χωράει άλλο. Αυτό σα το έχουμε πει πριν ένα χρόνο. Αυτό επιβεβαιώνεται σήμερα με τον τρόπο που το χειρίζεστε. Και αυτό πάει να γίνει στην προκειμένη περίπτωση. Απειλείτε του κατοίκου τη περιοχή ότι άλλοι αντιδράσουν και δεν γίνει αυτή η διαδικασία την οποία έχετε ξεκινήσει. Θα είστε υποχρεωμένοι να γυρίσετε οι κάτοικοι 10 εκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι, πώς το λένε, αυτά που έχει δώσει ως επιδότηση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεχνάτε να τους πείτε ότι εσείς κάνατε υπέρβαση του έργου 14 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί δεν το λέτε κι αυτό. Πάλι ο κάτοικος τα πλήρωσε. Πάλι ο εργαζόμενος τα πλήρωσε. Και τα σκουπίδια αυτός και τα πανοπρίκια <Πανοπρίκε> αυτός και τα πρόστιμα αυτός θα τα έχει. Αυτά λέτε στην ανακοίνωση, γιατί σας βλέπω και απορρίτε και κοιτάτε τους συμβούλους σας και ρωτάτε τι. Διαβάστε την ανακοίνωσή σας, κυρία Δούρου. Διαβάστε την ανακοίνωσή σας. Διαβάστε την ανακοίνωσή σας. Ας σας πειράξε το ύφο μου. Το δικό σας το έχετε δει. Το δικό σας το έχετε δει. Τι νομίζετε ότι είναι εδώ, κυρία Δούρου, με τον πλαζέ υφάκι σα να έρχεστε και να κοροϊδεύετε τον κόσμο. Αυτό. Αυτό θέλετε. Αυτό θέλετε να συνεχίσετε. Το ύφο μου σας πείραξε οι δικιά σας απάτες σε αυτό το θέμα, τα ψέματα που λέτε. Αυτό δεν σας πείραξε. Ότι κοροϊδεύετε όλο τον κόσμο συνεχώς δεν σας έχει πειράξει. Δεν σας πείραξε αυτό. Σας πείραξε το ύφο μου. Αυτό σας πείραξε. Ανησυχείς για την πίεσή μου, ε. Μην ανησυχείς, καλά θα είμαι. Μην ανησυχείς. Κατά συνέπεια, για να συνεχίσουμε... Κατά συνέπεια, αυτά που συμβαίνουν αυτέ τι μέρε, τα ΜΑΤ δηλαδή στο γραμματικό, τα ΜΑΤ έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο, τα ΜΑΤ σε κάθε εκδήλωση του λαού, σε κάθε εκδήλωση των εργαζομένων, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να παραξενεύει κανέναν. Τουλάχιστον εμά δεν μα παραξενεύει. Εμεί ξέρουμε ότι τέτοιε πολιτικέ με τα ΜΑΤ προωθούνται. Δεν μπορούν να προωθηθούν αλλού. Αλλιώς. Γιατί αν είχαν ψήγμα φιλολαϊκότητα, ψήγμα λογική. Ψήγμα επιστημονική επάρκεια, με τη συζήτηση θα μπορούσε να πιστεί ο κόσμο, γιατί δεν είναι τρελή. Δεν είναι τρελό ο κόσμο να αντιδρά σε αυτά. Δεν είναι τρελό. Ακριβώ λοιπόν επειδή ξέρετε ότι όλα αυτά δεν ισχύουν, αλλά το μόνο που σα εξυπηρετεί είναι τα συμφέροντα τα επιχειρηματικά και τα κέρδη του που πρέπει να εξασφαλιστούν, είναι που αναγκάζεστε και παίρνετε αυτά τα μέτρα και τα προωθείτε με τα ματ και με αυτέ τι δυνάμει. Γι' αυτό επιβάλλετε με τέτοιο τρόπο την πολιτική σας. Δεν είστε μόνο εσείς και οι προηγούμενοι από εσά τα ίδια έκαναν. Αυτά προωθούσαν κι αυτοί. Εσείς βέβαια το απογειώσατε, το ξεπεράσατε. Είναι μαθητούδια μπροστά σας πια. Δηλαδή ο κύριος Γιουρός μπροστά σας είναι μαθητούδι πλέον. Δεν είναι. Δε, έχει, ναι, έχει γίνει πλέον πρόσκοπος μπροστά σε εσά. Το ξεπεράσατε κατά πολύ. Αυτό το σχεδιασμό που είχε ο Σγουρό τον πήρατε και τον πήγατε παραπέρα. Αυτό το σχεδιασμό που είχε ο προηγούμενο τη Νέα Δημοκρατία Κουρί, τον λέγαμε. Πώ τον λέγαμε, τον πήγατε παραπέρα. Αυτό έχετε κάνει. Και ο καυγά που να μην κατά καιρού μεταξύ σα είναι για να κρύψετε ακριβώ αυτή την ταύτιση. Ότι υπηρετείτε την ίδια πολιτική υπηρετείτε τα ίδια αφεντικά, υπηρετείτε τα ίδια συμφέροντα που είναι απέναντι στους εργαζόμενους, απέναντι στο λαό, απέναντι στην νεολαία. Αυτό προσπαθείτε να κάνετε. Εμείς λοιπόν, επειδή δεν περιμένουμε από εσά να αλλάξετε μυαλό, α, αυτά είναι μάτια, επειδή δεν αφήστε, λοιπόν αφήστε. ο λαός δεν μπορεί να περιμένει τίποτα από εσά, θετικό τύπο από εσά, μόνο αρνητικά μπορεί να περιμένει, Πρέπει να οργανωθεί και να αντιπαλέψει αυτή την πολιτική. Εμείς σε αυτό τον αγώνα Υπόσχόμαστε για άλλη μια φορά ότι όπω ήμασταν και χθε, όπω ήμασταν και προχθέ, θα είμαστε και σήμερα, θα είμαστε και αύριο, θα είμαστε και μεθαύριο σε αυτόν τον αγώνα που θα δίνει ο ίδιο. Εμεί θα είμαστε μπροστά, δεν θα είμαστε πίσω. Και θα κρατάμε με συνέπεια αυτή την άποψη την οποία είχαμε πάντα, ούτω ώστε να βρεθεί μια λύση φιλολαϊκή για τα σκουπίδια που δεν θα υπηρετεί τα συμφέροντα των, ε, ε, των, ε, των επιχειρηματιών που είναι στην περιοχή. Και μην κάνετε τα χέρια σα πώ. Την έχετε ακούσει πολλές φορές, εδώ την έχουμε διατυπώσει. Δεν τη θέλετε γιατί είναι ενάντια σε αυτούς που υπηρετείτε. Γι' αυτό, γιατί είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία προσκυνάτε. Αυτή σας την έχουμε καταθέσει χίλιε φορές. Απλά δεν την ακούτε. Δεν σας αρέσει και θέλετε να κάνετε αυτά που πάτε. Κύριε Εμείς Συνήριε. λοιπόν έχουμε πει πολλές φορές και θα το επαναλάβουμε. Η Λαϊκή Συσπήριος το λέει συνεχώς. Ότι, με ότι, ναι, κύριε Πρόεδρε, αρκεί να μην έχω διακοπέ. Ότι η φυλή πρέπει να κλείσει, όχι σήμερα, πρέπει να έχει κλείσει καιρό τώρα το οποίο δεν το κάνατε. Έτσι. Έχει υπερκορεστεί. Δεν μπορεί πλέον να συνεχίζεται αυτή η υγειονομική βόμβα στη συγκεκριμένη περιοχή. Έχουμε πει ότι η κερατέα, το κοροπή, το γραμματικό είναι ακατάλληλη χώρη. Επιστημονικά έχει αποδειχθεί ότι είναι ακατάλληλη χώρη και δεν μπορεί να γίνει χώρη υποδοχή ε, σκουπιδιών. Και δεν μπορεί να γίνει να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Έχουμε αναδείξει επανειλημμένα την ανάγκη δημιουργία ενιαίου κρατικού φορέα ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, την ανακύκλωση στην πηγή, τη δημιουργία κατάλληλων χώρων επιστημονικά ελεγμένων για την αναπόθεση των υπολοιμμάτων, που να καθοριστούν, λέω, με κριτήρια επιστημονικά και όχι με το τι συμφέρει εσά ή τον άλλο ή τον κάθε επιχειρηματία που να προστατεύουν την ποιότητα της ζωής των εργαζομένων και των περιοχών αυτών που σήμερα έχει πληγεί αφάνταστα. Το σχέδιο λοιπόν διαχείρισης που έχετε και προτείνετε και έχετε ψηφίσει αποτελεί μια υγειονομική βόμβα που η εφαρμογή του αυτά θα δημιουργεί κάθε μέρα. Γι' αυτό είμαστε απέναντι, γι' αυτό θα είμαστε συνέχεια με τους εργαζόμενους, με το λαό απέναντι σε αυτό το σχεδιασμό.